Σχέδιο για εκκρεμείς συντάξεις. Ακούσαμε χθες, Κώστα, στο Φόρουμ των Δελφών, τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, να μιλά γι' αυτό. Πάμε να δούμε τις κάρτες και να μας εξηγήσεις τι ακριβώς προβλέπετε. Εδώ είμαστε, λοιπόν. Συντάξεις εμπιστοσύνης, όπως λέγονται. Προφανώς θα δοθεί κάποιο ποσό, χωρίς να έχει γίνει εκαθάριση για το τι δικαιούται ο καθένας. Και αμέσως μετά, όταν υπάρχει το τελικό, επιστροφή ή εξισορρόπηση. Αυτό καταλαβαίνω. Θα υπάρξει εκαθάριση μετά, ναι. Στην ουσία αυτό. Ναι. Κοιτάξτε, εδώ η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μία δέσμευση ότι θέλει να εκαθαρίσει μέχρι τον Ιούνιο τις εκκρεμείς συντάξεις. Το βλέπεις εφικτό? Πρακτικά δεν θεωρώ ότι είναι εφικτό. Ναι. Είναι πάρα πολλές. Αλλάζει ο στόχος και πάει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, Κωστή, γιατί ακριβώς. Από την τελευταία 14η αξιολόγηση που έγινε, ενημερώθηκαν και οι θεσμοί, δεν γίνεται ο Ιούνιος. Πάει περίπου από Ιούνιο. Δεν γίνεται. Γι' αυτό τώρα στην ουσία ψάχνουν να βρουν τρόπους να μπορεί να γίνει μια διεκπεραίωση ενός τμήματος της σύνταξης, αρκετά σημαντικού, πριν την τελική εκαθάριση. Και εκεί πέρα στην ουσία είναι μέσα αυτό το οποίο λέμε και στην κάρτα. Μάλιστα. Ότι δηλαδή μπορεί να προκαταβάλλεται ένα ποσό και μετά να γίνεται εκαθάριση, προκειμένου να θεωρείται περαιωθήσα. Βέβαια, εδώ μην φτάσουμε στο σημείο να είναι πολύ λιγότερα λεφτά από τα κανονικά και να θεωρείται διεκπεραιωμένη, να λέμε αυτού που βγήκε η σύνταξη. Γιατί όσο περιμένει να ζήσει με 100 ευρώ που έχει πάρει. Έχει αποδειχθεί ότι όπου έχουμε σύνταξη η οποία έχει διάφορα κομμάτια και έχει βγει ένα. Παράδειγμα στην παράλληλη ασφάλιση, εκεί μετά ξεχνιούνται. Τη θεωρούν περαιωμένη και λένε και οι υπάλληλοι, έχουμε εντολή από το Υπουργείο, έχουμε εντολή να βγάζουμε εκείνο που δεν παίρνει καθόλου λεφτά και εσύ θα πας μετά από ένα χρόνο. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λες, Κώστα. Είναι πολύ σοβαρό. Θεωρεί ότι ο άλλος έχει πάρει τη σύνταξη και είναι ελάχιστα. Πάντως κάθε μέτρο το οποίο μπορεί πράγματι να δώσει χρήματα νωρίτερα είναι θετικό μέτρο. Να δούμε ποιες θα είναι οι λεπτές γραμμές αυτής της εξαγγελίας. Και ό,τι δίνει παραπάνω καλό, από ό,τι έπαιρνε μέχρι τώρα είναι θετικό. Αλλά και τώρα, ακόμα που υπάρχουν προσωρινές συντάξεις, από τον Αύγουστο που έχει ζητήσει ο άνθρωπος σύνταξη χειρίας για να εκδοθεί, περιμένει και τώρα ακόμη. Που συζητάμε, στο περίμενε. Μια και λέμε συγγνώμη. Από όταν βγήκαν οι προκαταβολές των συντάξεων, τα 360 ευρώ, ούτε τα πιο πολλά ταμεία δεν βγάζουν πια προσωρινή, βγάζουν μόνο την προκαταβολή. Μια και λέτε γι' αυτό, είχαμε μηνύματα και για τα έξοδα κηδείας. Και εδώ υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις. Ενώ είναι ψηφισμένο το να βγαίνουν άμεσα. Ναι.